Αυτό το σχολείο φτιάχτηκε 2007. 2007 στο Ρέντι, ο δήμαρχος, ο κύριο Γιακουμίδης, μας έκανε παραχώρηση του κτίριου του ΚΑΠΗ. Από εκεί αρχίσαμε και σιγά σιγά, πρώτο αυτό το σχολείο ήταν κάθε μέρα, όπως κανονικό σχολείο. Γιατί κάποια παιδάκια δεν πηγαίνανε σε ελληνικά σχολεία. Και εγώ λέω πώς μπορούμε να τους πούμε, παιδάκια, οι μαμάδες, όταν ζούμε σε μια χώρα έπρεπε να πάμε για να μάθουμε, για να σπουδάζουμε εκεί. Και σιγά σιγά τα παιδάκια στείλαμε σε δημόσια σχολεία. Και μετά μείνανε λίγα παιδιά και σιγά σιγά εμείς κάναμε κυριακάτοικο σχολείο εκεί. Όταν κάναμε κυριακάτοικο σχολείο, άλλα παιδιά πηγαίναν σε δημόσια σχολεία, τότε άμεσα πάνε 200-150-170 παιδάκια. Και εκεί χώρο ήταν μικρό. Τότε ήρθαμε στο Περιστέρι, 3 χρόνια κάναμε Περιστέρι, που είναι Λεβέντι 11, εκεί χώρο ήταν μικρό. Και πριν 2017 τώρα, ζητήσαμε από Δήμος Αθήνας και μόλις ζητήσαμε, μας παραχώρησε Δήμο Αθήνας. Μόλις μπήκαμε, με πολύ μεγάλη διάθεση, με πολύ μεγάλη ήθελε, δηλαδή χωρίς καμία εμπόδιο, μας παραχωρήσανε το σχολείο. Αλλά μόλις θέλαμε να μπούμε μέσα, κάποιοι που δεν θέλανε, νομίζω ήταν από Χρυσή Αυγή, λένε όποιος θα μπει μέσα σε σχολείο θα σπάσουμε πόδια και δεν θα αφήσουμε κάποιος μαύρο να μπει μέσα σε σχολείο. Ίδιος ο διευθυντής του σχολείου, οι δάσκαλοι όλοι είχαν απειλές, πολύ έτσι έντονες απειλές από όσοι δεν θέλανε να δουν. Ο κύριο Κωνσταντόπουλος, μέχρι ένας τελευταίος δάσκαλος από σχολείο, έδωσε μεγάλη μάχη. Και μετά κάθε από εσάς έδωσε μάχη, περίπου 700 με 1000 άτομα ήμασταν μετά μία εβδομάδα εκεί και με αυτόν τον τρόπο ανοίξαμε σχολείο και μπήκαμε μέσα και από τότε μέχρι σήμερα ήμασταν μέσα. Και τώρα ήρθε ένα μικρό εμπόδιο, πιστεύω ο Δήμαρχος θα καταλάβει, η Δημοτική Σύμβουλη θα μας στηρίζουν και πιστεύω θα έχουμε πάλι το σχολείο και παιδάκια θα είναι μέσα. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα είναι, βασικά είναι το πρόγραμμα μητρική γλώσσα. Παράλληλα είναι αγγλικά και αραβικά. Αυτές τρεις γλώσσες είναι αν κάποιο με αυτό το σκοπό, αν κάποιος παιδάκι μετά από 5 χρόνια ή 10 χρόνια πηγαίνει πίσω σε χώρα του, δηλαδή Πακιστάν, για να μπορεί να ανταχθεί, για να μιλήσει. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όταν ένα παιδάκι γεννήθηκε εδώ. Ο παππούς μιλάει, τι κάνεις, πώς είστε, και ο παιδάκι λέει, τι λέει παππού. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο μετά από αυτό το σχολείο εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος, δηλαδή άνετα μελάνε, άνετα όπως θέλουνε. Και όπως τώρα έλεγε η κυρία Χαλκιό, αρήμπα έλεγε αυτό. Αν δεν ξέρουμε μπαμπά η γλώσσα μας, από εδώ μας δυσκολεύει. Δηλαδή πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τα πράγματα. Για να ενταχθούν και οι μαμάδες, εκεί έχουμε ένα πρόγραμμα. Προηγουμένο χρόνο ζητήσαμε για να έχουμε δάσκαλο για ελληνομάθεια. Οι μαμάδες έχουμε πρόγραμμα για να μάθουν ελληνικά. Και έχουμε και θέατρο, έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και μουσική, χώρους, για να έχουμε τα παιδάκια να έχουν τα πάντα. Γεμάτο με χαρά όταν είναι παιδάκια μέσα σε σχολείο. Και ηλικίες περίπου το παιδί. Ηλικίες μέχρι 15 χρονών, γιατί όλες οι γυναίκες μας, περίπου 11 δάσκαλοι, είναι όλες τις γυναίκες. Εκεί είναι κυβέρνηση γυναικών. Εγώ είμαι σαν φύλακας, σαν έξω να κάνω κάτι άλλες δουλειές. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, γι' αυτό εθελοντικά δεκάδες οι γυναίκες λέγανε όποτε θα χρειαστείτε, εμείς μπορούμε να διδάσκουμε εθελοντικά τα παιδάκια. Άντρες εμείς δεν πήραμε γιατί θέλαμε όπως θέλανε οι γυναίκες.